Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο κάποιες εφαρμογές σχεδίασης και ζωγραφικής για παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές του είδους που μπορείτε να βρείτε. Βέβαια, αρκετές από αυτές έχουν διαφημίσεις ή δεν έχουν όλες τις λειτουργίες που θέλουμε. Φυσικά, εάν αγοράσετε μια εφαρμογή, θα είναι πολύ καλύτερα για εσάς ή για το σχολείο. Εδώ έχουμε βρει από κάποια εταιρεία η οποία έχει αρκετές εφαρμογές και τις οποίες δίνει δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις. Έχει διάφορες εφαρμογές που μπορείτε να δείτε εδώ πέρα που είναι για σχεδίαση, παιχνίδια και ζωγραφικής. Θα δείξουμε εδώ εμείς αυτήν εδώ που είναι για ζωγραφική και σχεδίαση, αλλά μπορείτε να δείτε και τις άλλες φυσικά. Και το καλό που είδαμε ότι είναι αρκετές από αυτές υποστηρίζει και τα ελληνικά. Hi, I'm Ruby. It's spelled R U B Y. Ruby. Έχουμε ανοίξει την εφαρμογή, αλλά το πρώτο που θα κάνουμε είναι εδώ στις ρυθμίσεις. Θα βάλουμε τον κωδικό που μας δίνει. Είναι διαφορετικός κάθε φορά, γιατί υποτίθεται ο γονέας μόνο θα έχει πρόσβαση εδώ. Στις ρυθμίσεις θα κλείσω τη μουσική background. Εδώ για κάποιο λόγο, γιατί είμαι σε ένα προσωμείωτη και έχω μια πιο παλιά έκδοση της εφαρμογής, για κάποιο λόγο δεν μου βγάζει τα ελληνικά, αλλά σε εσάς μπορεί να υπάρχουν τα ελληνικά, γι' αυτό κοιτάξτε κάθε φορά να στη γλώσσα να δείτε αν έχει τα ελληνικά. Αλλά δεν έχει και τόσο σημασία πιστεύω αυτό, γιατί η εφαρμογή αυτή είναι σχεδιασμένη να καθοδηγεί το παιδί στο τι να κάνει. Έχει εδώ ζωγραφική, color fill, δηλαδή να γεμίζει με χρώματα, σχεδίαση και κάποια άλλα εδώ εργαλεία. Ας δείξουμε λοιπόν το απλό, το color fill. Εδώ δείχνει ότι πρέπει να πατήσει λοιπόν εδώ για να μπορεί να γεμίζει. Κάνουμε κλικ λοιπόν, επιλέγουμε την πένα και γεμίζουμε τα διάφορα αντικείμενα. Έχει και άλλα είδη πένας και μπορεί να επιλέξει και το πάχος του νομίζω. Για να δούμε και αυτό εδώ. Εδώ έχει κάποια εικονίδια που μπορεί να βάλει. Και κάπως έτσι λοιπόν γίνεται η σχεδίαση, μπορεί να κάνει ανέρεση από εδώ να σβήσει και με το κουμπάκι αυτό τελειώνουμε και μπορούμε να συνεχίσουμε με άλλη φωτογραφία ή να φύγουμε από εδώ. Υπάρχει και το εργαλείο το ζωγραφικής που είναι παρόμοια η λειτουργία του. Εδώ είναι που γεμίζουμε τα χρώματα. Και κάπως έτσι λοιπόν γίνεται η σχεδίαση. Υπάρχει εδώ μια επιβράβευση. Και αν πάω στο Art Gallery μπορώ να δω ξανά τι έχω φτιάξει και να το κάνω εκτύπωση ή διαμοιρασμό. Να το κλείσω λοιπόν, να πάω πίσω. Και αυτά λοιπόν με την εφαρμογή αυτή Coloring Games. Μπορείτε να δείτε και τις άλλες εφαρμογές που έχει ή που είναι από την ίδια εταιρεία που είναι εδώ. Αυτά λοιπόν για το Coloring Games.